είμαστε. Καλό Πάσχα, Ξουζανέστη! Τον Μπίλι, τον Μπίλι, τον Μπίλι! Μπίλι, Μπιλάκη, χρόνια πολλά, Δημήτρη Ξουζανέστη! Για το Πάσχα των Ελλήνων σήμερα και εδώ στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, πατροπαράδοτα όπως πάντα η Τρίπολη. Η Ανάσταση του Χριστού είναι χαρά για όλο τον κόσμο. Εμείς εδώ οι Τριπολιτσώτες από τα πολλά τα χρόνια έχουμε μια παράδοση χαράς και διασκεδάσεως και αγάπης μεταξύ μας. Και αυτή την παράδοση τη συνεχίζει σήμερα ο Δήμος και ο λαός βέβαια, και η Δημότητας. Όλοι μαζί σήμερα στην πλατεία του Λιτουάρια, στις γειτονές της Τριπολιτσάς. Όλοι μαζί οι Τριπολιτσώτες, αδελφομένοι, αγαπημένοι, γιορτάζουμε το Πάσχα των Ελλήνων, το Πάσχα της Τριπολιτσάς, που είναι κάτι το εξαιρετικό. Αναμένουμε και υποδεχόμαστε κάθε φίλο και κάθε ξένο που μας επισκέπτεται σήμερα με χαρά και με αγάπη πολύ που τους φιλοξενούμε και τους προσφέρουμε την καρδιά μας και τους ευχόμεθα χρόνια πολλά να περάσουν όμορφα στην Τριπολιτσά μας. Κύριε Δήμαρχε, δύο λόγια θα θέλαμε για αυτό το πόσο έτοιμος ήταν ο Δήμος να υποδεχθεί αυτόν τον κόσμο. Καταρχάς χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Έκανε το καθήκον. Προσπάθησε αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή της Καλοσύνης, την κορυφαία γιορτή για μας εδώ στην πόλη μας, να την αναδείξει και να τη συντηρήσει όμως κάθε χρόνο. Χαιρόμαστε που έχουμε τόσο πολύ κόσμο, είτε δικούς μας ανθρώπους, είτε ξένους, που μας έχουν επισκεφθεί. Θέλουμε το Πάσχα στην πόλη μας να είναι σημείο αναφοράς για αυτή την πόλη και την περιοχή μας και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί
την παρουσία τους εδώ και όχι μόνο σε αυτή εδώ την ζωσταριά, να πούμε ότι έχουμε και άλλες ζωσταριές και συνεχίζουμε και αύριο μέχρι το βράδυ, έτσι, σε διάφορες γειτονιές της πόλης μας να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Σπύρου. Χρόνια πολλά σε όλους και εύχομαι ό,τι καλύτερο στον καθένα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σμυρνιώτη, δύο λόγια. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πάνω απ' όλα υγεία, αισιοδοξία και δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις που ζει ο τόπος και πιστεύω ότι κάποια στιγμή με την προσπάθεια και τη βοήθεια όλων θα αναστραφεί η κατάσταση ώστε να επιστρέψουμε στην αυτό που λέγεται κανονικότητα. Χρόνια πολλά σε όλους. Κοντά μας ο αντιδήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Σπύρος Βρέτας. Κύριε Βρέτα, θα θέλαμε δύο λόγια για αυτό το Πάσχα, το Πατροπαράδοτο εδώ στην Τρίπολη. Πώς το οργανώσατε, μιας και ήταν στην αρμοδιότητά σας από πλευράς Δήμου? Χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους. Χριστός Ανέστη, να είμαστε υγιείς, να χαμογελάμε και να μεταδίδουμε την αγάπη μας, την καλοσύνη μας όσο μπορούμε στους ανθρώπους. Οργανώθηκε όπως κάθε χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες που έχουν έρθει στην πόλη μας. Η προσέλευση από το πρωί είναι αρκετή. Τα εδέσματά μας είναι ικανοποιητικά. Το κρασί υπάρχει, το κρέας υπάρχει, η διάθεση υπάρχει. Ο καλός καιρός έχει βοηθήσει και είναι ένα από τα σημεία που έχει επιτυχία σήμερα το Πάσχα στην Τρίπολη. Πιστεύω κρατήσουμε αυτή την παράδοση που έχουμε τόσα χρόνια. Εγώ μεγάλωσα με το Πάσχα στην Πλατεία, άρα θα ήταν προοδευτική έργο να το κρατήσουμε και να το μεταδώσουμε, να μεγαλώσουμε και άλλα παιδιά αυτό το Πάσχα με το Πάσχα στην Τρίπολη. Σημαίνει αγάπη, σημαίνει ευχή για υγεία, σημαίνει Χριστός Ανέστη. Πάσχα και Τρίπολη είναι ταυτισμένο. Ένα ωραίο Πάσχα περνάμε ακόμα εδώ στην Τρίπολη και οι ντόπιοι αλλά και επισκέπτες μας. Βεβαίως βόησε και ο καιρός, σήμερα μια ωραία μέρα, είναι πραγματικά πασχαλινή μέρα. Εύχομαι το φως της Αναστάσεως να ζεστάνει τις καρδιές μας που είναι παγωμένες, να φέρει Ανάσταση πάνω απ' όλα στην πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει σε όλους υγεία, ευτυχία, ειρήνη στην πατρίδα μας, δημιουργία και προκοπή στον τόπο μας. Εύχομαι το αναστάσιμο φως να δώσει ευλογία σε όλους μας και στον καθένα ξεχωριστά, ώστε να περπατήσουμε τα βήματα στη ζωή με αισιοδοξία, και εύχομαι σε όλους από καρδιά τους απανταχού Αρκάδες καλή λαμπρή. Ο Δήμος Τρίπολης πραγματοποιεί μια πάρα πολύ σοβαρή εκδήλωση κάθε Πάσχα και εμείς οι Τρυπολησιώτες ξέρουμε να την τιμούμε δεόντως. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας, Χριστός Ανέστη, με υγεία και χαρά προσωπική σε όλους και στις οικογένειές τους. Πατροπαράδοτο Πάσχα, όπως είπατε κύριε Μουστόγιανη, με πολύ καλό καιρό, αρκετό κόσμο στην πλατεία. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει Ανάσταση στις ψυχές και στις ζωές όλων των συμπολιτών μας και σε όλη την πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους Ανέστη, σε όλους τους Αρκάδες, σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους έχετε. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα. Εύχομαι η Ανάσταση του ανθρώπου σε όλους να γεμίσει ψυχές και τις καρδιές τους υγεία, ελπίδα και να είναι ο πρώτος και δυνατός με αισιοδοξία για τους δύσκολους εποχές που έχουμε. Και πάλι χρόνια πολλά και να περάσετε καλά σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
τα βαλιά. Thank you.
Τώρα γυρίζουμε και δυο βουρκωμένοι παπάρια. Τώρα γυρίζουμε και δυο βουρκωμένοι παπάρια. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είμαστε εδώ στην πλατεία Βαντετσίου, όπως συνηθίζεται όλα τα χρόνια. Το Καπίδι οργανώνει τη δική του ψησταριά εδώ στην πλατεία με συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί. Έχουν επισκεφθεί το χώρο μας αρκετά μέλη του Καπί και φίλοι και δημότες του Δήμου μας και μέχρι τώρα πάμε καλά. Έχουν μπει και σε διάθεση, χορεύουν με την ορχήστρα που έχει παραχωρήσει ο Δήμος εδώ για μας και όλα πάνε καλά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες, τριπολίτες, αρκάδες, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη και να έχουν όλη υγεία. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Τρίπολη, καλό Πάσχα και καλή χρονιά να έχουμε. Ελπίζω ότι αυτή η Ανάσταση να είναι και μια γενική Ανάσταση για όλο τον κόσμο. Να καλυτερέψουν οι συνθήκες ζωής όλων και των βορειοϋπηρωτών. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους βορειοϋπηρώτες, σε όλους τους τριπολιτσιώτες, παντού, σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Βορειοήπειρο. Μου θα
κάνει για τη σκηνή. Είσαι στρωτό που πάντα μάτια παγαπώ. Ένα σμυρά κόσμο ρε και ένα σύνταγμα τα χειρίς. Ρε πειράντα κουνά μου ρε, πειράντα φύλλα τέτοια. Αν είναι κι όλο ρωτά κάθε λιώτη τουτούνα τριφωνή σιώτη. Ρωτά κάνω ρε κι όλο συγνωρώ πάνε. Thank you.
Σήμερα είναι σημαντικότατη όσον αφορά την ανάταση του έθνους μας σε κάτι καινούργιο, σε κάτι διαφορετικό. Χρόνια πολλά σε όλους και εύχομαι και υγεία και σε εσάς βέβαια και στα ΜΜΕ που στηρίζουν τις προσπάθειές μας και αναδεικνύουν όλες τις προσπάθειες που κάνει και ο Δήμος αλλά και γενικότερα η περιοχή μας. Και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και να σας ευχαριστήσω και σε εσάς βέβαια σε όλους σας. Χρόνια πολλά και υγεία να έχετε και ό,τι καλύτερο.